Καλησπέρα. Λοιπόν, η είδηση μας βρήκε στον αέρα της εκπομπής. Μεταδώσαμε ό,τι μας ενημέρωσαν από το κοντρόλ για μία επίθεση στην κατοικία σας από αγνώστους με βόμβα Μολότοφ. Ζητώ λίγο τα δεδομένα, γιατί έχουμε έλλειψη της πληροφόρησης αυτή τη στιγμή εμείς εδώ, για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα αργά βράδυ έγινε επίθεση στην στην κατοικία μου στα Γενιτσά, όπου διαμένει η οικογένειά μου και το ανήλικο παιδί μου, με βόμβες Μολότοφ. Η οικογένεια και τα παιδιά βρισκόταν στο σπίτι το παιδί μου, την ώρα. Το ανήλικο παιδί μου. Ναι. Μάλιστα. Είναι καταρχάς όλοι καλά στην υγεία τους? Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μόνο ηλικές μήνες. Μάλιστα. Η επίθεση έγινε από άτομο, από άτομα. Υπάρχει πληροφόρηση από την γειτονιά, από την αστυνομία, δεν ξέρω, από κάποιον για το τι ακριβώς σημαίνει? Είναι εκεί οι δυνάμεις της αστυνομίας και νομίζω ότι θα σας δώσουν αυτή η στοιχεία για τις, από ποιους οργανώθηκαν αυτές τις... Εσείς ενημερωθήκατε προφανώς τηλεφωνικά, δεν βρισκόσασταν εκεί από ό,τι κατάλαβα? Όχι, ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τον άντρα μου. Όταν μου είπαν από το κοντρόλ ότι υπήρξε επίθεση, την αναφορά του κύριου Φάμελου στην Βουλή, στην επίθεση προς το πρόσωπό σας, το μυαλό όλων πήγε σε μια επίθεση που είχατε δεχθεί τον Ιούνιο, και μάλιστα αυτό μετέδωσα σε αρχική φάση εγώ, ότι όταν είχατε επισκεφθεί το χωριό Κερασιά και υπήρχε ένας λεκτικός διαπληκτισμός. Η επίθεση μη τη είχε. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που συμβαίνει αυτό. Η επίθεση στο χωριό Κερασιά μην το συνδέεται, δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα αυτά. Ήταν που πολύ έχουμε... ποιότερη, ήταν μια φραστική διαφωνία. Δεν συνδέεται με συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, το είδατε κι εσείς ότι καταρχήν ξεκίνησε το ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το κλίμα κατατρομοκράτησης με την αφισοκόληση. Με όλο αυτό το κλίμα κατατρομοκράτησης συνεχίστηκε με τα βία επεισόδια στα συλλαλητήρια. Και εγώ δεν ξέρω πού αλλού θα καταλήξει, όπως λαμβάνεστε όλοι. Εύχομαι και ελπίζω, και δεν έγιναν μόνο αυτά, έχει προηγηθεί ένα κλίμα με μαζική αποστολή SMS σε πολιτικούς, αλλά και απλητικά τηλεφωνήματα, όχι μόνο με ένα και άλλες άλλους συναδέρφους. Απλητικά τηλεφωνήματα έχετε δεχθεί και εσείς? Απλητικά τηλεφωνήματα έχω δεχτεί και εγώ και έχουν δεχτεί και όλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που εγώ θέλω να καταδείξω, κύριε Χαρίτο, είναι ότι όλος αυτός ο φανατισμός και ο διχασμός που έχει επιβληθεί στους Έλληνες πολίτες για ένα εθνικό ζήτημα ύψης της σημασίας έχει οδηγήσει, κατά την άποψή μου, ακραίες ομάδες και ανθρώπους να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να θεωρούν ακόμη ότι δικαιούνται και να σκοτώσουν. Όμως θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν έχει συμβεί επειδή όλοι αυτοί οι ακραίοι φασίστες προσβλέπουν στην αποσταθεροποίηση, αλλά επειδή ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των κομμάτων του πολιτικού συστήματος με προεκτάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, με την πολιτική του στάση ενθαρρύνει όλες αυτές τις ακραίες ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χαρίτου, έχει επιτρέψει στα φασιστικά σταγονίδια να γίνουν χήμαρος και να απειλούν να πνίξουν την πολιτική ζωή και τη χώρα σε ένα κύμα μίσους. Ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη του κόμματός του που συμπορεύονται με αυτές τις ακραίες ομάδες έχουν μετατρέψει δυστυχώς το πολιτικό σκηνικό σε αρένα βίας. Ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, αλλά φαντάζομαι, εκτιμώ ότι κατά δίκη της επίθεσης αυτής θα υπάρξει συνολικά από τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, τουλάχιστον από τα κόμματα του Δημοκρατικού Κόσμου, αλλήμον αν δεν υπάρξει. Από εκεί και πέρα, ακούγοντάς σας, ωστόσο, κατανοώ ότι η εκτίμησή σας είναι πως πίσω από την επίθεση αυτή βρίσκονται ακροδεξιά στοιχεία. Σας ερμηνεύω πώς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα στοιχεία που επιτίθονται κατά τις νυχτερινές ώρες στο σπίτι όπου διαβεί η οικογένεια ενός πολίτη με μολότοφ, έτσι. Σε κάθε περίπτωση το λιγότερο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ακραία ακροδεξιά στοιχεία τα στοιχεία αυτά. Μείνετε μαζί μου για 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Έχουμε
έχουμε ανακοίνωση μέσω Twitter από τον Πρωθυπουργό Γιάννη. Καλά το λέω. Καλησπέρα πάνω. Έχουμε μια οργισμένη αντίδραση του Πρωθυπουργού με αφορμή την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Αναφέρει ο κύριος Τσίπρας, στην αρχή ήταν η στοχοποίηση βουλευτών με απειλητικά μηνύματα. Μετά με αφίσεις. Ακολούθησαν τα τάγματα εφόδου στο κοινοβούλιο για να καταλήξουμε στους εμπρισμούς σπιτιών των βουλευτών. Όσοι κάνουν πως δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνουν, φέρει τεράστια ευθύνη. Το αυγό του φιδιού, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, έχει σπάσει και επιλύει τη δημοκρατία μας. Το ελάχιστο που ανεβαίνω από τον κύριο Μητσοτάκη και όλα τα κόμματα είναι αυτή τη φορά να καταδικάσουν χωρίς μισθόλογα. Να ξέρουν όλοι, η απόπειρα εκφοβισμού δεν θα περάσει. Η δημοκρατία στον τόπο μας είναι δυνατή και θα νικήσει. Υπάρχει όμως αντίδραση πάνω και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Τη χαρακτηρίζει φασιστική και εγκληματική πράξη η οποία στρέφεται εναντίον της δημοκρατίας. Καλεί όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να την καταδικάσουν. Οι δράσεις όπως δείτε της εμπριστικής επίθεσης να εντοπιστούν άμεσα και συμπληρώνει ότι πέρα από τους φυσικούς αυτούργους όμως υπάρχει και ηθικός αυτούργος. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη του που οργάνωνε εκστρατείες εκφοβισμού εναντίον βουλευτών. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που τόσο καιρό τώρα με συστηματικά ψεύδι, ακραία διχαστικό λόγο και κατηγορίες περί αντιεθνικής τάσης εναντίον όσων τάσσονται υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, υποδαβλίζουν ένα κλίμα μίσους βγαλμένο από τις πιο σκοτεινές μέρες της δεξιάς. Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη του δεν πρέπει απλώς να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια, πρέπει να σταματήσουν αμέσως το κήρυγμα μίσους που τροφοδοτεί τους εγκληματίες. Πάνω. Γιάννη Φασουλά, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Κυρία Τζάκρη, και πάλι μαζί, ακούσαμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, ακούσαμε την ανακοίνωση επίσης που έχει βγει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα και νωρίτερα, ακούγοντάς σας, ότι θεωρώ αυτονόητο και φαντάζομαι όλοι μας εδώ ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το σύνολο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου για την καταδίκη της συγκεκριμένης ενέργειας. Και της δημοκρατίας και της ομαλότητας, κύριε Χαρίτο, να υψώσουν αδιαπέραστο τείχος απέναντι σε αυτή τη φασιστική απειλή και να καταδικάσουν και να απομονώσουν, θα έλεγα, τους φορείς αυτών των πραγματικά αποκρουστικών ιδεών και πράξεων. Θέλω να τονίσω ότι τα εθνικά θέματα δεν λύνονται ούτε με μολότοφ, ούτε με πράξεις βίας. Τα εθνικά θέματα τα είναι η δημοκρατία, με δημοκρατικό διάλογο, με ανταλλαγή απόψεων, με επιχειρήματα και με συζήτηση. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το κλίμα να επικρατήσει τις επόμενες μέρες και αυτή η επίθεση σημερινή στο σπίτι μου να είναι πραγματικά η τελευταία. Θέλω όμως, κύριε Χαρίτο, έτσι, να βάλω έναν προβληματισμό έτσι, στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκτυπώνουν αφίσες, που γεμίζουν με αφίσες ολόκληρες πόλεις, που οργανώνουν τάγματα εφόδου, που στέλνουν SMS σε πολιτικούς, που μισθώνουν εκατοντάδες πούλμαν, που όπως είπαμε πριν από λίγο, που κάνουν εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια πολιτικών. Όλοι αυτοί πώς χρηματοδοτούνται, από πού αντλούν τις δυνάμεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν είναι κάποιες ερασιτεχνικές κινήσεις που τις κάνουν κάποιοι μεμονωμένοι πολίτες. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο κατά την άποψή μου και πραγματικά θέτω αυτό το ερώτημα στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση και ελπίζω το ερώτημα αυτό να το απαντήσει κάποιος. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Είναι ευτύχημα το ότι είναι όλοι καλά από τα μέλη της οικογένειας τα οποία βρισκόντουσαν στο σπίτι, στην οικία, την ώρα της επίθεσης με τη βόμβα Μολότοφ. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς, αυτού του είδους η επίθεση, αυτή η επίθεση, η απόψινή, να είναι η τελευταία και να μην δούμε άλλα τέτοια από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντως οι συνάδελφοι της κυρίας Τζάκρη σήμερα δεν νομίζω ότι